Δώσε μου λίγο ένα δευτερόλεπτο να δούμε αν έχουμε από προπονητές κάποια τοποθέτηση. Θα είμαστε και πάλι μαζί σου, Γιώργο. Περιμένουμε τους δύο προπονητές να τοποθετηθούν με τον Δημήτρη Κουτζαμάνης. Είναι πανέτοιμος. Για την ώρα υπάρχουν πλάνα με τους πανηγυρισμούς. Εντός ολίγου θα έχουμε και τους δύο προπονητές. Το πρώτο flash interview, το οποίο θα γίνει λίγο μετά την ολοκλήρωση αναμέτρηση. Τώρα θα πάμε στον κύριο Ράσταβατς. Θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα. Τώρα που ο κύριος Παντελίδης μιλάει. Όχι, με την πίεση, μετά το άτυπο αποτέλεσμα και γενικότερα. Μια ομάδα μετά από μια κακή εμφάνιση και μια ήττα όπως αυτή που κάναμε την Κυριακή, είναι πλεονέκτημα ή ιδίωμα ομάδων που έχουν καρδιά, που έχουν ψυχή, που έχουν βαριά φανέλα όπως σου άρεσε. Νομίζω όμως ότι πάνω απ' όλα έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος που κερδίσαμε, που θεωρώ ότι ήταν πολύ δίκαιος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Πάντως είδαμε κάποιες αλλαγές σήμερα που κάνατε και η ομάδα πάτησε καλύτερα στο γήπεδο. Μπήκατε πιο επιθετικά μέσα, πήρατε ρίσκα σήμερα. Όλα καλά, όλα καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Σάβα Παντελίδη. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Ράσταβατς, ο οποίος θα τοποθετηθεί σε δευτερόλεπτα. Για την ώρα οι φίλοι του Άρη μαζί με τους ποδοσφαιριστές των Κιτρινόμαυρων, σε μια στιγμή που διώχνουν την πίεση, όλοι από τους ποδοσφαιριστές των Κιτρινόμαυρων ανταποκρίνεται και ο κόσμος του Άρη. Σε δευτερόλεπτα θα έχουμε και τον κύριο Ράσταβατς για να μπορέσουμε να ακούσουμε και από αυτόν την πρώτη τοποθέτηση. Ακόμα τα πλάνα από τους ποδοσφαιριστές των Κιτρινόμαυρων, από τους οποίους όπως φαίνεται φεύγει πάρα πολύ πίεση με δίκαιο τρόπο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ράσταβατς. Yes, I think this crucial moment of this match was this first goal from set piece. Before that it was without chance. So this goal gives a lot of, you know, confidence for the Aris team and for us put us in situation again to overcome very bad situation. Πιστεύω το κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού ήταν η στιγμή της επίτευξης του τέρματος μετά από ένα στημένο. Αυτό έδωσε αυτοπεποίθηση στους αντιπάλους, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε καμιά φάση στο παιχνίδι, καμιά ευκαιρία για τις δύο ομάδες. Αυτό έδωσε αυτοπεποίθηση και εμάς μας έδωσε το δικαίωμα να προσπαθήσουμε όλο και παραπάνω για να αλλάξουμε αυτό το σκορ. Είναι μια ήττα που πονάει περισσότερο, γιατί είναι και τη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης. Η ομάδα ήδη υποχώρησε στην έβδομη. This defeat is more painful than others because we try to go to the for a fifth position. Yes, so it's painful, you know, there is a lot of matches in front of us. It's not pleasant, of course, but there is a lot of matches in front of us to fight. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Φυσικά δεν ήταν ένα ευχάριστο αποτέλεσμα για μας, αλλά έχουμε πάρα πολλά μπροστά μας για να παλέψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε και τον κύριο Ράσταβατς και έχουμε τον Γιώργο Στράτζαλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, δεν ξέρω αν άκουσες και εσύ τους δύο προπονητές. Όχι, δεν είχα ηχό. Είπε ο κύριος Παντελίδης ότι το να μπορέσει να αντιδράσει μετά από ένα κακό αποτέλεσμα κόντρα στη Λιβαδιά είναι ιδίωμα ομάδων με καρδιά και βαριά φανέλα και μάλιστα επεσήμανε ότι κερδίσαμε δίκαια. 50-50 κατοχή στην κάρτα που μας βγάζει τώρα η Ετένα. 3-1 τελικές για την Ξάνθη, 8-5 για τον Άρη. Γιώργο. Εγώ αυτό που ξέρω για τον Σάβα Παντελίδη είναι αν, νομίζω αν πριν από το παιχνίδι είχε από πάνω το ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο, εκτιμώ ότι τώρα μπορεί να βγει και ο ήλιος πάνω από το κεφάλι του Σάβα Παντελίδη, από την άποψη ότι με τη σημερινή νίκη του φεύγει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος από πάνω του, ένας τόνος θα μπορούσαμε να πούμε ότι φεύγει πάνω από πάνω από τον Έλληνα προπονητή, διότι ήξερε και αυτός πολύ καλά πριν από το σημερινό παιχνίδι το πόσο σημαντικό είναι για το δικό του μέλλον η σημερινή αναμέτρηση. Οι παίκτες του Άρη νομίζω έκαναν το καθήκον τους σήμερα, τουλάχιστον συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια. Είδαμε έναν Άρη ο οποίος είχε αυτοπεποίθηση, έβγαλε εγωισμό στο παιχνίδι του και έδειξε ότι το ήθελε πολύ περισσότερο από την ομάδα της Ξάνθης. Πλέον ο Άρης, ο οποίος προσπέρνα και την Ξάνθη στον πίνακα της βαθμολογίας. Ένα, επαναλαμβάνω, τρίποντο, μία νίκη που σημαίνει πολλά περισσότερα από τους τρεις βαθμούς για τους κιτρινόμαυρους. Βέβαια, για να έχει αξία, η σημερινή νίκη χρειάζεται και συνέχεια για τους κιτρινόμαυρους. Νίκη ηρεμίας. Έχουμε να πούμε πολλά. Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση είναι νίκη ηρεμίας, νίκη ανακούφισης. Γι' αυτό και οι σφιγμένες γροθιές, το σκηνικό με το όλε-όλε των ποδοσφαιριστών, με τους παίκτες, είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό. Μιχάλη, να το ζήσουμε, να το ακούσουμε και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ξαναδέσει αυτό
έτσι, αυτή η αλυσίδα που είδαμε στο ξεκίνημα της σεζόν και που είχε σπάσει λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων και της κακής εικόνας που έβγαζε η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία. Έχουμε να πούμε και στη συνέχεια αρκετά. Ωραία. Θα μου δώσεις λίγο χρόνο. Εννοείται. Να ολοκληρώσεις κιόλας, να πας και συνέντευξη που θα πούμε κι άλλα αργότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Αυτός ήταν ο Γιώργος Στράτζελς από τα Πηγάκια σε μια πρώτη σύνδεση. Ο Άρης επικράτησε με 1-0 της Ξάνθης εκτός έδρας με τον γκολ του Ματέο Γκαρσία. Ωστόσο, εμείς να επισημάνουμε ότι έχουμε τον κύριο Ζάκογλου Πέτρο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο νικητής για τις 8 και 20. Να τον υποδεχτούμε. Καλησπέρα, κύριε Ζάκογλου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε καλά. Μια χαρά, επιτέλους είδαμε μια άσπρη μέρα. Επιτέλους, πει από το στόμα και στο Θεού τα αυτή, δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Άντε να δούμε, να συνεχιστεί το θέμα είναι. Αυτό είναι το πιο βασικό, παρακολουθήσατε την αναμέτρηση. Τι, ναι, την άκουσα. Την ακούσατε, έτσι. Επιτέλους, βγήκε λίγο η πίεση, βγήκε λίγο η πίεση, δεν το συζητάμε. Έπρεπε να βγει ένα θετικό αποτέλεσμα, δεν γινόταν. Νομίζω και θετικό αποτέλεσμα και εσείς νικητής στην κλήρωση σας πάει καλά σήμερα. Άντε να δούμε. Με το καλό μπαίνετε στην κλήρωση λοιπόν της 25ης Φλεβάρη, εγώ σας εύχομαι τα καλύτερα και πάντα με υγεία. Να είστε καλά, επίσης παιδιά, επίσης. Καλό βράδυ, γεια χαρά. Έγινε, καλό βράδυ, γεια σας. Αυτός ήταν ο κύριος Ζάκουλου Πέτρος, του κάναμε από ό,τι φάνηκε, το έκανε και ένα δώρο ο Άρης, ο οποίος κατάφερε να επικρατήσει με 0-1. Ακούσαμε το σύνολο της μετάδοσης από τον Γιώργο Στράτζαλη με την βοήθεια της Στοίχημαν. Κατόπιν θα έχουμε τη δυνατότητα μετά τις 9 να συνομιλήσουμε με καλούς φίλους και συναδέλφους που παρακολούθησαν την αναμέτρηση να μας δώσουν και αυτό το στίγμα τους. Ο Άρης, ο οποίος έδειξε ότι έχει σφιγμό, ο Άρης, ο οποίος έδειξε ότι έχει δυνατότητα να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα μετά από μια κάκιστη εμφάνιση στην Λιβαδιά. Και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό αυτό που επεσήμανε ο Σάββας Παντελίδης, ότι ο Άρης καταφέρνει, δείχνει χαρακτηριστικά ομάδας με καρδιά, δείχνει χαρακτηριστικά ομάδας με βαριά φανέλα που μπορεί να επανέρχεται από τα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να υπενθυμίσουμε ότι έχει κλαπεί ένα αυτοκίνητο στις Σικές Θεσσαλονίκης, ένα πράσινο Toyota Corolla του 1994 με αριθμό πινακίδας είναι JNE33-48. Όποιος γνωρίζει κάτι, ας καλέσει το 23-10-90-90-90. Επαναλαμβάνω, το Toyota Corolla πράσινο του 1994 με αριθμό πινακίδας είναι 33-48, JNE33-48. Όποιος γνωρίζει κάτι, ας καλέσει στο Μετρόπολης 23-10-90-90-90 για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον φίλο, ο οποίος έτυχε αυτή η... Για να πω διά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και διαφημίσει από τις και μισή, νομίζω, Δημήτρη. Οπότε θα κάνουμε ένα πακέτο μαζί με τη διαφημίση των 9 και επανερχόμαστε τόσο λίγο. Μετρόπολη 95 και 5, Μιχάλης Σαρόπουλος από το μικρόφωνο Μετροπόντικας από Δευτέρας Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ μαζί σας. Ο Δημήτρης Κουτιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Πολίτης στο production και η Μαρία Λάμπρου στη γραμματεία. Το Μετρόπολη ήταν και στα πηγάδια που επικράτησε με 1-0 της Ξάνθης εκτός έδρας με τον γκολ του Ματέο Γκαρσία, κάνοντας μια πολύ μεστή εμφάνιση. Ωστόσο, θα πάμε τώρα στον Βασίλη Μάστρο, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο του Μετρόπολη 95 και 5, να μας δώσει και αυτός την δική του σκέψη για την αναμέτρηση. Καλησπέρα Μιχάλη. Καλησπέρα. Τελικά από ό,τι αποδείχθηκε, οι νέες προσθήκες στην εντεκάδα αλλά και τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες αφύπνισαν την ομάδα του Άρη και κατάφερε να πάρει ένα τεράστιο διπλό μέσα στα πηγάδια. Ένα διπλό που βάζει τον Άρη στη θέση του οδηγού όσον αφορά την διεκδίκηση μίας από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Ένα διπλό που φαντάζομαι ότι θα αλλάξει την ψυχολογία αυτής της ομάδας και θα δώσει το δικαίωμα και στους νεοαποκτηθέντες να ενσωματωθούν στην ομάδα. Όχι ότι ο Άρης έκανε πράγματα και θάματα σήμερα μέσα στα πηγάδια, απλώς ήταν μια κανονική ομάδα, μια ομάδα η οποία βαθμολογείται με άριστα το 10 με βαθμό πάνω από το μέσο, δηλαδή γύρω στο 6-7 αν προτιμάει κάποιος, ήταν όριμος, ήταν αγωνιστικός, ήταν αφαιστικός και κυρίως ήταν ψύχρεμος στα σημεία τα χρονικά του αγώνα που χρειάστηκε. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να αφοπλίσει τα ατού της Ξάνθης, κυρίως δίνοντας μεγάλη βαρύτητα όσον αφορά τον άξονα. Λειτουργήσε εξαιρετικά, κατά την άποψή μου, το δίδυμο Μπάσα-Σιώπη.
Ο Λάρσον με τον Κόρχουτ από αριστερά έκαναν καλή δουλειά και γενικά ο Άρης απέφυγε τα μεγάλα λάθη απέναντι σε μια ομάδα η οποία σήμερα δεν ήταν σε καλή βραδιά, είτε γιατί ο Άρης κατάφερε να σταματήσει τον ρυθμό που είχε εξάνθει στα προηγούμενα παιχνίδια που πήρε καλά αποτελέσματα, είτε γιατί ήταν ένα παιχνίδι που πάνω απ' όλα ήθελε δύναμη, καρδιά, πάθος, στοιχεία τα οποία τα είχε η ομάδα του Άρη σχεδόν στο μεγαλύτερο διάστημα του σημερινού αγώνα. Το σημαντικό είναι αυτό που επισημαίνεις και εσύ, Βασίλη, ότι μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο Άρης δείχνει να αγωνίζεται ορθολογικά. Δηλαδή αυτό που έλειπε είναι να αγωνιστούν οι παίκτες στις θέσεις τους, να μην παίζει με δύο αριστερά μπακ, να παίζει επιτέλους με φορ. Δηλαδή αυτό το πράγμα έβγαλε και μια αγωνιστική υγεία. Ακριβώς. Ο Άρης είχε μια ανομαλία στην εντεκάδα του, δηλαδή να υποχρεώνεται ο Κόρχουτ να παίξει αριστερός μεσοεπιθετικός, να υποχρεώνεται ο Μπάσα να παίζει κεντρικός αμυντικός. Βασίλη, σε δικαιώσω έχουμε συνέντευξη τύπου, γιατί είναι ο κύριος Παντελής. Πάμε να ακούσουμε τον Σάββα Παντελήδη. Δεν έχουν πάει καλά. Δεν μπορεί να είμαι δικαιωμένος. Αισθάνομαι χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας μου μέχρι εκεί. Είναι πολλά πράγματα που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα μου μέσα στο παιχνίδι, από το πώς μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι, το πόσο συγκεντρωμένος είσαι, το πώς θα σε πάει στην αρχή του παιχνιδιού. Εμάς σήμερα την αρχή δείχναμε από το πρώτο λεπτό, έδειχνε η ομάδα ότι πραγματικά ήρθε στο γήπεδο. Και μια ομάδα σαν τη δική μας, όταν έρχεται στο γήπεδο είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Νομίζω ότι στη Λιβαδιά σε καμία στιγμή δεν μπήκαμε στο πνεύμα του παιχνιδιού, ενώ δεν μπήκαμε από το πρώτο λεπτό. Ασφαλώς είχαμε περισσότερη βοήθεια και από κάποια παιδιά, είναι σιγά σιγά είναι περισσότερο χρόνο στην ομάδα, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, έχει να κάνει ότι γύρισε μετά από κάποιες αγωνιστικές και ο Ματέου. Αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια. Μας έδωσαν βοήθεια τα δύο τα παιδιά από την αριστερή πλευρά. Μας έδωσε βοήθεια ο Διαμαντόπουλος, για να μην μιλήσω για τους υπόλοιπους που κάνανε από τα καλύτερα τους παιχνίδια, θεωρώ στην ομάδα. Νομίζω ότι έτσι μπορεί σιγά σιγά να χτίσεις ένα καλύτερο αύριο, το οποίο θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Γιατί είμαστε πραγματικά καινούργια ομάδα και δεν ξέρουμε πότε θα μας ξανακάνει κοιλιά προς τα κάτω. Δεν μπορώ να πω κάτι για το που σκέφτεται ο κόσμος. Εμείς βλέψαμε ακριβώς το ίδιο. Δεν είναι εγώ αυτό. Όχι, απλά κουράστηκε πάρα πολύ. Κουράστηκε πάρα πολύ και επειδή ο τραυματισμός του μας είπε ότι το πολύ ήταν και λεπτά ακόμα. Φτάνουμε στο σημείο να λέμε αν πρέπει να έχεις να λέμε και αν πρέπει να μείνω από τον Κουσίο και γνωρίζω την Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ δεν άκουσα τίποτα. Δεν είναι η δουλειά μου για να ακούω. Δουλειά μου για να δουλεύω. Κάναμε ένα μικρό βηματάκι. Έχουμε ακόμα μια πολύ μεγάλη ανηφόρα να ανέβουμε. Πραγματικά κάναμε ένα μικρό βηματάκι. Μέχρι εκεί. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι αν συνολικά μπορεί και να είναι ίσως το καλύτερο παιχνίδι του Άρη φέτος. Κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος. Από αυτό πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Ο προπονητής είναι για να διορθώνει τα όποια λάθη έχουν γίνει ακόμα και σήμερα και να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε από αύριο. Και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι μια ομάδα πραγματικά καινούρια η οποία δεν χρειάζεται κανέναν ενθουσιασμό, δεν χρειάζεται να πάρει κανείς να νομίζει ότι τελείωσε το πρωτάθλημα σήμερα, δεν κάναμε τίποτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι της Κυριακής. Το ξαναλέω, αυτό θα είναι πραγματικά καλό βήμα, το παιχνίδι της Κυριακής που έρχεται. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να μας δώσει αρκετά. Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή πρώτη εμφάνιση.
Όχι, ο Γιούνιος ακόμα, ακόμα δεν μπορεί. Ο Βέλεφ δύσκολα. Και το Τόνσο θα δούμε. Γιατί το ότι έπαιξε 70 λεπτά του επιβάρυνε. Δεν ξαναπάθε κάτι. Απλά το επιβάρυνε και ίσως σε περίπτωση που γινόταν κάτι σοβαρό να τον κάνατε για αρκετό καιρό. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι και στο σημερινό παιχνίδι και στο παιχνίδι της Κυριακής είμαστε μια μέρα λιγότερο ξεκουραστή από τους αντιπάλους μας. Και σήμερα είμαστε από την Τζάμπη μια μέρα λιγότερο ήταν ξεκούραση και την Κυριακή έχουμε με τα Γιάννενα επίσης. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να ξεκουράσουμε τα παιδιά για να παρουσιαστούν καλά την Κυριακή. Αλλά πάνω απ' όλα έχει σημασία τα παιδιά να μην αδειάσουν ψυχολογικά. Να μην, ο ενθουσιασμός που υπάρχει σε αυτή την ομάδα και η απογοήτευση που εναλλάσσεται να μην πάρει μαζί την ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνουν όλοι με χαμηλά το κεφάλι. Μακάρι. Δεν ξέρω. Ακόμα μένει. Μακάρι, ακόμα δεν πήρα να ζω. Πρέπει να ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του Σάββα Παντελίδη. Ο Βασίλη, τον άκουσες και εσύ. Μεγάλο βήμα, μεγάλη ανηφόρα μάλλον που ανεβαίνει ο Άρης. Μικρό το βήμα σήμερα. Το καλύτερο παιχνίδι του Άρη φέτος. Ωστόσο, λέει, το παιχνίδι της Κυριακής είναι το πιο μεγάλο βήμα. Μιχάλη, κοίταξε. Σώτησες στις ομάδες εκείνο που έχει αξία είναι ο επόμενος αγώνας. Για τον Άρη, ο μεγάλος αγώνας ήταν ο σημερινός. Από τη στιγμή που κατάφερε να βάλει τους τρεις βαθμούς στο δισάκι του, είναι λογικό να κοιτάει τον επόμενο. Βεβαίως έχει αξία και η συνέχεια. Όταν διεκδικείς έναν στόχο και δεν είσαι αδιάφορος, δηλαδή βολοδέρνεις κάπου στα μέσα του βαθμολογικού πίνακα έχοντας εξασφαλίσει τον στόχο της παραμονής και μην έχοντας υψηλότερο στόχο, αυτό δεν αφορά τον Άρη, οποιαδήποτε άλλη ομάδα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, λογικό είναι να αδιαφορεί. Όποια ομάδα έχει στόχο, είτε κυνηγάει να πάρει το πρωτάθλημα, είτε κυνηγάει μια θέση στην Ευρώπη, επιβάλλεται να έχει συνέχεια στο παιχνίδι της, να έχει συνέχεια καλή απόδοση και στον επόμενο αγώνα. Και επειδή ο Σάββας Παντελίδης είναι καμένος από αυτά που είδε με τον Άρη τις προηγούμενες αγωνιστικές, γι' αυτό βάζει πλέον τον επόμενο στόχο και το θεωρεί σημαντικό, και αυτός ο στόχος είναι μία νίκη, αν μπορεί ο Άρης να φτάσει και σε μία εμφατική νίκη κόντρα στα Γιάννενα, που δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος μέσα στο κλάνα της Βικελίδης, σαφώς θα αρχίσουν να γίνονται καλύτερα τα πράγματα για την επόμενη μέρα. Τι κρατάμε από το σημερινό παιχνίδι? Κρατάμε καταρχάς την ισορροπία και τη σιγουριά που απέπνεε ο Άρης κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών. Έδειχνε μια ομάδα που δύσκολα θα δεχτεί γκολ και από τη στιγμή που σκόραρε ότι δύσκολα θα χάσει αυτό το παιχνίδι. Κρατάμε την εμφάνιση των νεοαποκτηθέντων. Είναι αυτοί οι οποίοι έφεραν την ισορροπία, γιατί γέμισαν κάποιες θέσεις με παίκτες οι οποίοι παίζουν σε αυτές τις θέσεις. Παίρνουν νομίζω θετικό βαθμό στην πρώτη τους παρουσία και ο Ρούς και ο Κόρχουρ στη φυσική του θέση και ο Λάρσον. Πιστεύω ότι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να δώσουν αγωνιστικά σύν στην ομάδα του Άρη. Το βασικότερο, ναι, η συμμετοχή του Διαμαντόπουλου. Έτρεξε πολύ, όσες φορές πήρε την μπάλα προσπάθησε να τελειώσει τη φάση, αλλά κυρίως αποσχολούσε αντιπάλους. Θεωρώ κυριότερο απ' όλα την εμφάνιση του Γκαρσία. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε μια αφύπνιση του Γκαρσία, αν οφείλεται η σημερινή του απόδοση στο γεγονός ότι είχε πλέον ισορροπία η ομάδα, χρειάζεται να κάνει συγκεκριμένα πράγματα και αυτά που ξέρει να τα κάνει καλά και τα κάνει στις 4-5 πρώτες αγωνιστικές. Όλα αυτά λοιπόν δικαιολογημένα δίνουν στον Άρη αισιοδοξία για την επόμενη μέρα. Δικαιολογημένα ο Άρης πλέον μπορεί να αισθάνεται περισσότερο αισιόδοξος ότι θα είναι μία από τις ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για την Ευρώπη, αρκεί βεβαίως να καταφέρει
να έχει την ανάλογη συνέχεια. Αυτό είναι το κομβικό για τον Άρη, γιατί έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και κυρίως καμία ομάδα δεν θα του χαριστεί, όπως καμία ομάδα δεν θα χαριστεί σε κανέναν αντιπαλό της, γιατί έχουμε τις ομάδες με μικρές βαθμολογικές διαφορές που διεκδικούν θέση για την έξοδο στην Ευρώπη και έχουμε τις ομάδες οι οποίες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να παραμείνουν στην κατηγορία. Βασίλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και πολλά περισσότερα φυσικά και αύριο στην Metrospor, η οποία θα περιλαμβάνει όλο το ρεπορτάζ. Εσείς μένετε συντονισμένοι με Μετρόπολη 95 και 5. Πάμε στον Γιώργο Στράτζαλη, ο οποίος βρίσκεται στα πηγάδια, να δούμε αν τον έχουμε. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα Μιχάλη και πάλι. Ο κύριος... θα ακούσουμε τον κύριο Ράστα. Ναι, ακούστηκε. Όχι, έχουμε βγει στα αποδυτήρια. Ωραία. Βγει στα αποδυτήρια. Ωραία. Πάμε να κάνουμε μια σύνοψη. Ναι. Ακούσαμε τον Σάββα Παντελίδη την τοποθέτηση. Νομίζω προσέγγισε όπως έπρεπε το, και την τοποθέτηση του για το παιχνίδι και για τη συνέχεια κατά κύριο λόγο. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως μαζί. Αυτό άφησε στην ουσία να εννοηθεί και ο προπονητής του Άρη ότι για να έχει αξία αυτή η νίκη θα πρέπει να έχει συνέχεια φυσικά. Και το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παζιάννα είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά δεν περίμενα ότι θα αναφερθεί εκτενέστερα στα όσα προηγήθηκαν τις τελευταίες ώρες πριν από το σημερινό παιχνίδι και αφορούσαν τον ίδιο, γιατί του έγιναν σχετικές ερωτήσεις. Ακούσατε, είπε χαρακτηριστικά ότι εγώ δεν άκουσα τίποτα σε ό,τι αφορά τον ίδιο. Πάντως έμεινε ικανοποιημένος γενικότερα από την εικόνα, από την προσπάθεια και φυσικά από την νύχτη, ανακουφισμένος και σίγουρα πιο ήρεμος φάνηκε και ο ίδιος στην δική τοποθέτηση, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Περιμένουμε τώρα κάποιον ποδοσφαιριστή για να πληρώσουμε και το τρίτο ημίχρονο. Πες μου λίγο, Γιώργο, στο κομμάτι των μεταγραφών θεωρείς ότι κάτι προκύπτει? Βέβαια, πέραν του ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ο Άρης βγαίνει από αυτή τη διαδικασία των κακών αποτελεσμάτων με μια νίκη και με μια μεστή εμφάνιση, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή ότι δεν κερδίζει από καραμπόλα της καραμπόλας. Αλλά είναι επίσης ουσιώδες να δούμε κατά πόσο στο κομμάτι της ενίσχυσης προέκυψε κάτι νεότερο. Κάτι νεότερο αυτή την ώρα που μιλάμε, όχι. Νωρίτερα πριν από το παιχνίδι είχα δώσει την πληροφορία που υπάρχει για τον Γιάννη Φετβατζίδη. Σωστά. Ναι, ότι ο ποδοσφαιριστής έχει ενημερωθεί από τον Ολυμπιακό ότι δεν υπολογίζεται και να ψάξει να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Είχε μια συνομιλία ο Θόδωρος Καρυπίδης με την πλευρά του ποδοσφαιριστή αλλά και με τον... και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και με την πλευρά του. Ενημερώθηκε, τους ενημέρωσε για το ενδιαφέρον του Άρη να τον αποκτήσει. Βέβαια ο ίδιος έδωσε, ζήτησε, καλύτερα να πω, μια διορία προκειμένου να ψάξει εάν βρει κάτι καλό στο εξωτερικό, γιατί εκεί είναι προτεραιότητα του Γιάννη Φετβατζίδη, το εξωτερικό. Ιδάλλως αν δεν βρεθεί κάτι που να του ταιριάζει, που να το θεωρεί, να το βλέπει ως προοπτική για να συνεχίσει την καριέρα του, τότε δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξει μέσα στις επόμενες ώρες και ο ποδοσφαιριστής να αντιθεί στα κίτρινο-μαύρα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Αν γίνει, θα είναι αυτή η προσθήκη, αλλιώς δεν θα γίνει κάποια άλλη. Επίσης, ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι η εξής, ότι στάθηκε και στην περίπτωση του Ματέο, ότι γύρισε ο Ματέο, το είπε χαρακτηριστικά και ο ίδιος ο Παντελίδης. Ναι, γύρισε. Ναι. Δηλαδή... αυτό που είδαμε όλοι. Αυτό που είδαμε όλοι και αυτό το οποίο σημειώσαμε και είναι από τα κέρδη της σημερινής νίκης του Άρη, ένα από τα πολλά κέρδη που έχει ο Άρης από τη σημερινή νίκη του στην Ξάνθη, πέρα από το βαθμολογικό φυσικά. Είναι και ο Ματέο Γκαρσία, το γεγονός ότι ο 22χρονος ποδοσφαιριστής γύρισε. Περιμέναμε εδώ και καιρό να δούμε τον Ματέο Γκαρσία, αυτό τον ποδοσφαιριστή τον οποίο ξεχώρισε όλη η Ελλάδα νομίζω στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, για την ποιότητά του, για την τεχνική που διαθέτει, για το γεγονός ότι στην ουσία κουβαλούσε τον Άρη επιθετικά στις πλάτες του, κάτι το οποίο είχαμε ξεχάσει πως είναι στα τελευταία παιχνίδια. Και όμως στην κρίσιμη στιγμή, τη στιγμή που χρειάστηκε, νομίζω ότι ο Ματέο Γκαρσία έδωσε τη δική του απάντηση, πραγματοποιώντας μια όντως πάρα πολύ καλή εμφάνιση σήμερα εδώ στα πηγάδια. Όπως επίσης την απάντησή του έδωσε και ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος. Ναι, ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στο βασικό σχήμα με την φανέλα του Άρη στην Super League. Ένας επιθετικός μπορεί να μην τροφοδοτήθηκε ιδιαίτερα από τους υπόλοιπους στην κορυφή της επίθεσης, αλλά νομίζω κέρδισε, έδωσε και κέρδισε πάρα πολλές μάχες στο σημερινό παιχνίδι ο Δημήτρης ο Διαμαντόπουλος, και επίσης είναι ένα από τα κέρδη του Άρη και το ανέφερε αυτό και ο προπονητής, εξίσου σημαντικό. Γενικότερα νομίζω ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές σήμερα έδωσαν το κάτι παραπάνω, αυτό το οποίο κάτι παραπάνω δεν είχαμε δει να δίνουν στα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι.
Βέβαια, αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Και ναι. Πρώτον, αγωνίστηκαν στις θέσεις τους όλοι, αν όχι περισσότεροι. Όλοι, αυτό που είπαμε, ναι, στη διάρκεια της μετάδοσης. Ότι μετά από πάρα πολύ καιρό, άρεσε παρουσίασε μια αριθμολογική εντεκάδα με καθαρό επιθετικό, με καθαρό χαφ, με καθαρό κεντρικό αμυντικό. Ναι, και ο Ρόζ. Είπε ο Σάββας Παντελίδης σε μια κατακλείδη του λόγου του ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι του Άρη φέτος, θεωρεί. Αν δεν μπερδεύεται και ο ίδιος. Νομίζω ότι δεν απέχει πολύ την πραγματικότητα. Ναι, από τη στιγμή που βρίσκεται αυτό στον πάγκο, λογικά. Ναι. Τα προηγούμενα. Ναι, ίσως είναι και από τα καλύτερα, με εξαίρεση εκείνο το πολύ πιεστικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ναι, αν εξαίρεση είναι το καλύτερο μετά παιχνίδι του Άρη. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό και πολύ απλά σημαντικό. Αυτό που λέμε όλοι πρέπει να έχει και συνέχεια. Θα μου πεις, προέχει ηρεμία και η ψυχολογία που δίνει αυτή η νίκη. Βέβαια, πάρα πολύ. Και ύστερα η συνέχεια. Φάνηκε... Γιατί άμα δεν ερχόταν, δεν θα είχε ούτε ηρεμία, ούτε ψυχολογία. Φάνηκε και το ξέσπασμα. Με δυνατά στοιχεία, έτσι. Φάνηκε το ξέσπασμα μετά με τον κόσμο, τα πήγαν οι ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Έτσι, αυτό... Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές με ζεστάνονται. Επίσης, λοιπόν, πάμε να... Ναι, πάμε να ακούσουμε ήρθε κάποιος... Όχι, δεν έχουμε τελικά. Δεν θα γίνει κάποια τοποθέτηση. Ακόμα, όχι, δεν έχουμε ακόμα κάποια τοποθέτηση. Ωραία. Οπότε, αν είναι, θα έχουμε νεότερη επικοινωνία. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο. Το μοναδικό που είπε και ο ίδιος είναι ότι ο Γιουνές δεν είναι έτοιμος, ο Βέλεθ δύσκολα να μπορέσει. Για τον Τόνσο θα δούμε, γιατί επιβαρύνθηκε πολύ. Άρα μιλάμε για τρεις δεδομένες απουσίες σε κάθε ναι, Κυριακή. Και ο Λάσο να δούμε αν μπορεί, αν και δεν νομίζω, δεν ήταν τόσο σημαντικό το πρόβλημα. Απλά ο ίδιος είπε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, διότι κάποιο κάπως βαριά τα παιδιά. Ωραία, ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Αν έχουμε κάτι νεότερο, επικοινωνούμε και πάλι. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Μάνο Χατζάκη από την αίθουσα σύνταξης της εφημερίδας Μέτροσπορ, να μας δώσει και αυτός τη δική του οπτική για την σημερινή νίκη των κυτρινόμαυρων. Κοιτώντας τώρα πλέον τη βαθμολογία, ολοκληρώνοντας την 15η αγωνιστική, Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης 1-0, Λαμία Απόλλωνος Σμύρνης 2-1, ΑΕΚ Λεβαδιακός 1-0, ΠΑΟΚ Παζιάννενα 2-1, Πανετολικός Παναθηναϊκός 0-1, Ολυμπιακός ΑΕΛ 4-0, Όφη Ατρόμητος 1-1, Ξάνθη Άρης 0-1. Θα ρίξουν μια ματιά λοιπόν και στη βαθμολογία, με τους κυτρινόμαυρους να έχουν ανέβει στην έκτη θέση. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην πρώτη με 50 βαθμούς, δεύτερος Ολυμπιακός με 42, τρίτη ΑΕΚ με 36, ακολουθεί ο Ατρόμητος με 30, ο Παναθηναϊκός στην πέμπτη θέση με 27, ο Άρης στην έκτη θέση με 26 βαθμούς, έβδομη Ξάνθη με 24, όγδος ο Πανετολικός με 23, ένατος ο Πανιώνιος με 22, η Λαμία δέκατη με 20 βαθμούς όσους έχει και η ΑΕΛ, ενώ η Τρίπολη στη 12η θέση με 18 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΣ στη 13η θέση με 17 βαθμούς, ο Όφη στη 14η με 16, Λεβαδιακός με 12 βαθμούς, οι 3 από το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στον Άρη, και στην τελευταία θέση ο Απόλλωνας Σμύρνης με 6 βαθμούς στον πάτο της βαθμολογίας. Ο Μάνος Χατζάκης θα έρθει στο στούντιο εντός ολίγου και θα μας μεταφέρει και αυτό στη δική του οπτική γωνία για τη σημερινή αναμέτρηση. Ο Βασίλης Μάστρος πρωτύτερα στάθηκε στο κομμάτι του ορθολογισμού με τον οποίο παρουσιάστηκαν οι κυτρινόμαυροι, κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Οι παίκτες επιτέλους αγωνίστηκαν στη θέση τους και αυτό είναι που μέτρησε. Όπως επίσης σχολιάσαμε με τον Γιώργο Στράτζαλ και για την περίπτωση του Ματέο Γκαρσία, ο οποίος σε εισαγωγικά δείχνει να αναστήθηκε. Μανώλη, εσύ πώς διείκνεται μάλλον από τη σημερινή αναμέτρηση? Ηρεμία κέρδισε ο Άρης, Μιχάλη, και φυσικά πλησίασε στον αντικειμενικό του στόχο, ο οποίος είχε ξεχαστεί για κάποιες αγωνιστικές, με όλα αυτά που έχουν συμβεί κατά καιρούς το τελευταίο διάστημα για την ακρίβεια στην ομάδα. Ένα βαθμό από την πέμπτη θέση, το κρατάνε παίκτες, προπονητής, οι πάντες, διότι ήταν ο αντικειμενικός σκοπός απέναντι σε μια ομάδα η οποία έδειχνε σε καλύτερο momentum σε σχέση με τον Άρη. Φυσικά και αυτό που προανέφερες με τον Ματέο Γκαρσία, δεν ξέρω αν αναστήθηκε, ίσως είναι υπερβολικό, ναι. Αλλά ας περιμένουμε καλύτερα, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ματέο, αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον, είναι ότι έχει στηρίγματα. Σήμερα έχει τον Λάρσον, όσο άντεξε και όσο είχε δυνάμεις. Και δεκάρτον την κοινή, και επιτέλους έπαιξε με φόρο. Και όταν έρθει και καταλάβουμε σε ποια κατάσταση είναι και ο Τόνσο για να αγωνιστεί, φαντάζομαι ότι θα απελευθερωθεί ακόμα περισσότερο. Σωστό. Γιατί επί Παντελίδη δεν ήταν ο ελεύθερος Ματέο που ήταν επί Ερέρα. Ναι, αυτό ισχύει. Πολύ σωστή προσέγγιση. Και αυτό μπορεί σταδιακά, δηλαδή να μην λέμε ότι ο παίκτης ήταν σε κακές μέρες. Και... Ήταν, εντάξει, δεν ήταν ο γνωστός Ματέο, αλλά
Έχει το δίκιο. Δώσε μου λίγο ένα δευτερόλεπτο του, αν έχουμε από προπονητές κάποια τοποθέτηση. Θα είμαστε και πάλι μαζί σου, Γιώργο. Περιμένουμε τους δύο προπονητές να τοποθετηθούν με τον Δημήτρη Κουτζαμάνης. Είναι πανέτοιμος. Για την ώρα υπάρχουν πλάνα με τους πανηγυρισμούς. Εντός ολίγου θα έχουμε και τους δύο προπονητές. Το πρώτο flash interview, το οποίο θα γίνει λίγο μετά την ολοκλήρωση αναμέτρηση. Τώρα θα πάμε στον κύριο Ράσταβατς, θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα. Τώρα που ο κύριος Παντελίδης μιλάει. Όχι, με την πίεση, μετά το άτυπο αποτέλεσμα και γενικότερα. Μια ομάδα μετά από μια κακή εμφάνιση και μια ήττα όπως αυτή που κάναμε την Κυριακή, είναι πλεονέκτημα ή ιδίωμα ομάδων που έχουν καρδιά, που έχουν ψυχή, που έχουν βαριά φανέλα όπως σου άρεσε. Νομίζω όμως ότι πάνω απ' όλα έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος που κερδίσαμε, που θεωρώ ότι ήταν πολύ δίκαιος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Πάντως είδαμε κάποιες αλλαγές σήμερα που κάνατε και η ομάδα πάτησε καλύτερα στο γήπεδο. Μπήκατε πιο επιθετικά μέσα, πήρατε ρίσκα σήμερα. Όλα καλά, όλα καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Σάβα Παντελίδη. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Ράσταβατς, ο οποίος θα τοποθετηθεί σε δευτερόλεπτα. Για την ώρα οι φίλοι του Άρη μαζί με τους ποδοσφαιριστές των Κιτρινόμαυρων, σε μια στιγμή που διώχνουν την πίεση, από τους ποδοσφαιριστές των Κιτρινόμαυρων ανταποκρίνεται και ο κόσμος του Άρη. Σε δευτερόλεπτα θα έχουμε και τον κύριο Ράσταβατς για να μπορέσουμε να ακούσουμε και από αυτόν την πρώτη τοποθέτηση. Ακόμα τα πλάνα από τους ποδοσφαιριστές των Κιτρινόμαυρων, από τους οποίους όπως φαίνεται φεύγει πάρα πολύ πίεση με δίκαιο τρόπο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ράσταβατς. Yes, I think this crucial moment of this match was this first goal from set piece. Before that it was without chance. So this goal gives a lot of, you know, confidence for the Aris team and for us put us in situation again to overcome very bad situation. Πιστεύω το κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού ήταν η στιγμή της επίτευξης του τέρματος μετά από ένα στημένο. Αυτό έδωσε αυτοπεποίθηση στους αντιπάλους, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε καμιά φάση στο παιχνίδι, καμιά ευκαιρία και για τις δύο ομάδες. Αυτό έδωσε αυτοπεποίθηση και εμάς μας έδωσε το δικαίωμα να προσπαθήσουμε όλο και παραπάνω για να αλλάξουμε αυτό το σκορ. Είναι μια ήττα που πονάει περισσότερο γιατί είναι και τη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης. Η ομάδα ήδη υποχώρησε στην έβδομη. This defeat is more painful than others because we try to go for the fifth position. Yes, so it's painful, you know, there is a lot of matches in front of us. It's not pleasant, of course, but there is a lot of matches in front of us to fight. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Φυσικά δεν ήταν ένα ευχάριστο αποτέλεσμα για μας, αλλά έχουμε πάρα πολλά μπροστά μας για να παλέψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε και τον κύριο Ράσταβατς και έχουμε τον Γιώργο Στράτζαλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, δεν ξέρω αν άκουσες και εσύ τους δύο προπονητές. Όχι, δεν είχα ηχό. Είπε ο κύριος Παντελίδης ότι το να μπορέσει να αντιδράσει μετά από ένα κακό αποτέλεσμα κόντρα στη Λιβαδιά είναι ιδίωμα ομάδων με καρδιά και βαριά φανέλα και μάλιστα επεσήμανε ότι κερδίσαμε δίκαια. 50-50 κατοχή στην κάρτα που μας βγάζει τώρα η ΕΤΕΝΑ. 3-1 τελικές για την Ξάνθη, 8-5 για τον Άρη. Γιώργο. Εγώ αυτό που ξέρω για τον Σάβα Παντελίδη είναι αν, νομίζω αν πριν από το παιχνίδι είχε από πάνω το ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο, εκτιμώ ότι τώρα μπορεί να βγει και ο ήλιος πάνω από το κεφάλι του Σάβα Παντελίδη, από την άποψη ότι με τη σημερινή νίκη του φεύγει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος από πάνω του, ένας τόνος θα μπορούσαμε να πούμε ότι φεύγει πάνω από πάνω από τον Έλληνα προπονητή, διότι ήξερε και αυτός πολύ καλά πριν από το σημερινό παιχνίδι το πόσο σημαντικό είναι για το δικό του μέλλον η σημερινή αναμέτρηση. Οι παίκτες του Άρη νομίζω έκαναν το καθήκον τους σήμερα, τουλάχιστον συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια. Είδαμε έναν Άρη ο οποίος είχε αυτοπεποίθηση, έβγαλε εγωισμό στο παιχνίδι του και έδειξε ότι το ήθελε πολύ περισσότερο από την ομάδα της Ξάνθης. Πλέον ο Άρης, ο οποίος προσπέρνα και την Ξάνθη στον πίνακα της βαθμολογίας. Ένα, επαναλαμβάνω, τρίποντο, μία νίκη που σημαίνει πολλά περισσότερα από τους τρεις βαθμούς για τους κιτρινόμαυρους. Βέβαια, για να έχει αξία η σημερινή νίκη, χρειάζεται και συνέχεια για τους κιτρινόμαυρους. Νίκη ηρεμίας. Έχουμε να πούμε πολλά. Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση είναι νίκη ηρεμίας, νίκη ανακούφισης. Γι' αυτό και οι σφιγμένες γροθιές, το σκηνικό με το όλε-όλε των ποδοσφαιριστών, με τους παίκτες, είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό. Μιχάλη, να το ζήσουμε, να το ακούσουμε και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ξαναδέσει αυτό
έτσι, αυτή η αλυσίδα που είδαμε στο ξεκίνημα της σεζόν και που είχε σπάσει λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων και της κακής εικόνας που έβγαζε η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία. Έχουμε να πούμε και στη συνέχεια αρκετά. Ωραία. Θα μου δώσεις λίγο χρόνο. Εννοείται. Να ολοκληρώσεις κιόλας, να πας και συνέντευξη που θα πούμε κι άλλα αργότερα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Αυτός ήταν ο Γιώργος Στράτζελς από τα Πηγάκια σε μια πρώτη σύνδεση. Ο Άρης επικράτησε με 1-0 της Ξάνθης εκτός έδρας με τον γκολ του Ματέο Γκαρσία. Ωστόσο, εμείς να επισημάνουμε ότι έχουμε τον κύριο Ζάκογλου Πέτρο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο νικητής για τις 8 και 20. Να τον υποδεχτούμε. Καλησπέρα, κύριε Ζάκογλου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε καλά. Μια χαρά, επιτέλους είδαμε μια άσπρη μέρα. Επιτέλους, από το στόμα σας και στο Θεού τα αυτή, δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Άντε να δούμε, να συνεχιστεί το θέμα είναι. Αυτό είναι το πιο βασικό, παρακολουθήσατε την αναμέτρηση. Τι, ναι, την άκουσα. Την ακούσατε, έτσι. Επιτέλους, βγήκε λίγο η πίεση, βγήκε λίγο η πίεση, δεν το συζητάμε. Έπρεπε να βγει ένα θετικό αποτέλεσμα, δεν γινόταν. Νομίζω και θετικό αποτέλεσμα και εσείς νικητής στην κλήρωση σας πάει καλά σήμερα. Άντε να δούμε. Με το καλό μπαίνετε στην κλήρωση λοιπόν της 25ης Φλεβάρη, εγώ σας εύχομαι τα καλύτερα και πάντα με υγεία. Να είστε καλά, επίσης παιδιά, επίσης. Καλό βράδυ, γεια χαρά. Έγινε, καλό βράδυ, γεια σας. Αυτός ήταν ο κύριος Ζάκουλου Πέτρος. Του κάναμε, από ό,τι φάνηκε, το έκανε και ένα δώρο ο Άρης, ο οποίος κατάφερε να επικρατήσει με 0-1. Ακούσαμε το σύνολο της μετάδοσης από τον Γιώργο Στράτζαλη με την βοήθεια της Στοίχημαν. Κατόπιν θα έχουμε τη δυνατότητα μετά τις 9 να συνομιλήσουμε με καλούς φίλους και συναδέλφους που παρακολούθησαν την αναμέτρηση, να μας δώσουν και αυτό το στίγμα τους. Ο Άρης, ο οποίος έδειξε ότι έχει σφιγμό, ο Άρης ο οποίος έδειξε ότι έχει δυνατότητα να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα μετά από μια κάκιστη εμφάνιση στην Λιβαδιά. Και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό αυτό που επεσήμανε ο Σάββας Παντελίδης, ότι ο Άρης καταφέρνει, δείχνει χαρακτηριστικά ομάδας με καρδιά, δείχνει χαρακτηριστικά ομάδας με βαριά φανέλα που μπορεί να επανέρχεται από τα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να υπενθυμίσουμε ότι έχει κλαπεί ένα αυτοκίνητο στις Σικές Θεσσαλονίκης, ένα πράσινο Toyota Corolla του 1994 με αριθμό πινακίδας είναι ΙΕ3348. Όποιος γνωρίζει κάτι, ας καλέσει το 2310-90-90-90. Επαναλαμβάνω, το Toyota Corolla πράσινο του 1994 με αριθμό πινακίδας είναι 3348, ΙΕ3348. Όποιος γνωρίζει κάτι, ας καλέσει στο Μετρόπολης 2310-90-90-90 για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον φίλο, ο οποίος έτυχε αυτή η... Για να πω διά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και διαφημίσει από τις και μισή, νομίζω, Δημήτρη. Οπότε θα κάνουμε ένα πακέτο μαζί με τη διαφημίση των 9 και επανερχόμαστε εντός ολίγου. Μετρόπολης 95 και 5, Μιχάλης Σαρόπλος από το μικρόφωνο, Μετροπόντικας από Δευτέρας Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ μαζί σας. Ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Πολίτης στο production και η Μαρία Λάμπρου στη γραμματεία. Το Μετρόπολης ήταν και στα πηγάδια που επικράτησε με 1-0 της Ξάνθης εκτός έδρας με τον γκολ του Ματέο Γκαρσία, κάνοντας μια πολύ μεστή εμφάνιση. Ωστόσο, θα πάμε τώρα στον Βασίλη Μάστρο, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο του Μετρόπολης 95 και 5, να μας δώσει και αυτός την δική του σκέψη για την αναμέτρηση. Καλησπέρα Μιχάλη. Τελικά από ό,τι αποδείχθηκε, οι νέες προσθήκες στην εντεκάδα αλλά και τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες αφύπνισαν την ομάδα του Άρη και κατάφερε να πάρει ένα τεράστιο διπλό μέσα στα πηγάδια. Ένα διπλό που βάζει τον Άρη στη θέση του οδηγού όσον αφορά την διεκδίκηση μίας από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Ένα διπλό που φαντάζομαι ότι θα αλλάξει την ψυχολογία αυτής της ομάδας και θα δώσει το δικαίωμα και στους νεοαποκτηθέντες να ενσωματωθούν στην ομάδα. Όχι ότι ο Άρης έκανε πράγματα και θάματα σήμερα μέσα στα πηγάδια, απλώς ήταν μια κανονική ομάδα, μια ομάδα η οποία βαθμολογείται με άριστα το 10 με βαθμό πάνω από το μέσο, δηλαδή γύρω στο 6-7 αν προτιμάει κάποιος. Ήταν όριμος, ήταν αγωνιστικός, ήταν αφαιστικός και κυρίως ήταν ψύχρεμος στα σημεία τα χρονικά του αγώνα που χρειάστηκε. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να αφοπλίσει τα ατού της Ξάνθης, κυρίως δίνοντας μεγάλη βαρύτητα όσον αφορά τον άξονα. Λειτουργήσε εξαιρετικά, κατά την άποψή μου, το δίδυμο Μπάσα-Σιώπη.
Ο Λάρσον με τον Κόρχουτ από αριστερά έκαναν καλή δουλειά και γενικά ο Άρης απέφυγε τα μεγάλα λάθη απέναντι σε μια ομάδα η οποία σήμερα δεν ήταν σε καλή βραδιά, είτε γιατί ο Άρης κατάφερε να σταματήσει τον ρυθμό που είχε η Ξάνθη στα προηγούμενα παιχνίδια που πήρε καλά αποτελέσματα, είτε γιατί ήταν ένα παιχνίδι που πάνω απ' όλα ήθελε δύναμη, καρδιά, πάθος, στοιχεία τα οποία τα είχε η ομάδα του Άρη σχεδόν στο μεγαλύτερο διάστημα του σημερινού αγώνα. Το σημαντικό είναι αυτό που επισημαίνεις και εσύ, Βασίλη, ότι μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο Άρης δείχνει να αγωνίζεται ορθολογικά. Δηλαδή αυτό που έλειπε είναι να αγωνιστούν οι παίκτες στις θέσεις του, να μην παίζει με δύο αριστερά μπακ, να παίζει επιτέλους με φορ. Δηλαδή αυτό το πράγμα έβγαλε και μια αγωνιστική υγεία. Ακριβώς. Ο Άρης είχε μια ανομαλία στην εντεκάδα του, δηλαδή να υποχρεώνεται ο Κόρχουτ να παίξει αριστερός μεσοεπιθετικός, να υποχρεώνεται ο Μπάσα να παίζει κεντρικός αμυντικός. Βασίλη, σε δεξιό, τύπου, γιατί είναι ο κ. Παντελής. Πάμε να ακούσουμε τον Σάββα Παντελήδη. Έχουν πάει καλύτερα, δεν έχουν πάει καλά. Δεν μπορεί να είμαι δικαιωμένος. Αισθάνομαι χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας μου μέχρι εκεί. Είναι πολλά πράγματα που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του παιχνιδιού, από το πώς μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι, το πόσο συγκεντρωμένος είσαι, το πώς θα σε πάει στην αρχή του παιχνιδιού. Εμάς σήμερα την αρχή δείχναμε από το πρώτο λεπτό, έδειχνε η ομάδα ότι πραγματικά ήρθε στο γήπεδο. Και μια ομάδα σαν τη δική μας, όταν έρχεται στο γήπεδο είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Νομίζω ότι στη Λιβαδιά σε καμία στιγμή δεν μπήκαμε στο πνεύμα του παιχνιδιού, ενώ δεν μπήκαμε από το πρώτο λεπτό. Ασφαλώς είχαμε περισσότερη βοήθεια και από κάποια παιδιά, σιγά σιγά είναι περισσότερο χρόνο στην ομάδα, αλλά δεν είχε να κάνει μόνο με αυτό, είχε να κάνει ότι γύρισε μετά από κάποιες αγωνιστικές και ο Ματέο. Αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια. Μας έδωσαν βοήθεια τα δύο τα παιδιά από την αριστερή πλευρά. Μας έδωσε βοήθεια ο Διαμαντόπουλος, για να μην μιλήσω για τους υπόλοιπους που κάνανε από τα καλύτερα τους παιχνίδια, θεωρώ στην ομάδα. Νομίζω ότι έτσι μπορείς σιγά σιγά να χτίσεις ένα καλύτερο αύριο, το οποίο θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Γιατί είμαστε πραγματικά καινούργια ομάδα και δεν ξέρουμε πότε θα μας ξανακάνει κοιλιά προς τα κάτω. Δεν μπορώ να πω κάτι για το πώς σκέφτεται ο κόσμος. Εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς το ίδιο. Δεν είναι εγώ αυτό. Όχι, απλά κουράστηκε πάρα πολύ. Κουράστηκε πάρα πολύ και την ώρα του τραυματισμού του μας είπε ότι το πολύ πέντε λεπτά ακόμα. Φτάνει στο σημείο να λέμε αν πρέπει οι παίκτες να λένε και αν πρέπει να μείνουν από τον και γνωρίζω την Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ δεν άκουσα τίποτα. Δεν είναι η δουλειά μου για να ακούω. Δουλειά μου για να δουλεύω. Κάναμε ένα μικρό βηματάκι. Έχουμε ακόμα μια πολύ μεγάλη ανηφόρα να ανέβουμε. Πραγματικά κάναμε ένα μικρό βηματάκι. Μέχρι εκεί. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι αν συνολικά μπορεί και να είναι ίσως το καλύτερο παιχνίδι του Άρη φέτος. Κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος. Από αυτό πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Ο προπονητής είναι για να διορθώνει τα όποια λάθη έχουν γίνει ακόμα και σήμερα και να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε από αύριο κιόλας. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι μια ομάδα πραγματικά καινούρια η οποία δεν χρειάζεται κανέναν ενθουσιασμό, δεν χρειάζεται να πάρει κανείς να νομίζει ότι τελείωσε το πρωτάθλημα σήμερα. Δεν κάναμε τίποτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι της Κυριακής. Το ξαναλέω, αυτό θα είναι πραγματικά καλό βήμα. Το παιχνίδι της Κυριακής που έρχεται. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να μας δώσει αρκετά. Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή πρώτη εμφάνιση.
Όχι, ο Γιάννης ακόμα, ακόμα δεν μπορεί. Ο Βέλεφ δύσκολα. Για τον Τόνσο θα δούμε. Γιατί το διέταξε το μεταλλετά του επιβάρυνε. Δεν ξανάκαθε κάτι. Απλά του επιβάρυνε και ίσως σε περίπτωση που γινόταν κάτι σοβαρό να τον κάναμε για αρκετό καιρό. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι και στο σημερινό παιχνίδι και στο παιχνίδι της Κυριακής είμαστε μια μέρα λιγότερο ξεκούραστοι από τους αντιπάλους μας. Και σήμερα είμαστε να πει ξανά μια μέρα λιγότερο. Ήταν ξεκούραση και την Κυριακή έχουμε με τα Γιάννενα επίσης. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να ξεκουράσουμε τα παιδιά για να παρουσιαστούν καλά την Κυριακή. Αλλά πάνω απ' όλα έχει σημασία τα παιδιά να μην αδειάσουν ψυχολογικά. Να μην, ο ενθουσιασμός που υπάρχει σε αυτή την ομάδα και η απογοήτευση που εναλλάσσεται να μην πάρει μαζί την ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνουν όλοι με χαμηλά το κεφάλι. Μακάρι. Δεν ξέρω. Ακόμα μένει. Μακάρι, ακόμα δεν μπορείς να ξέρω. Πρέπει να ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του Σάββα Παντελίδη. Ο Βασίλη, τον άκουσες και εσύ. Μεγάλο βήμα, μεγάλη ανηφόρα μάλλον που ανεβαίνει ο Άρης. Μικρό το βήμα σήμερα. Το καλύτερο παιχνίδι του Άρη φέτος. Ωστόσο, λέει, το παιχνίδι της Κυριακής είναι το πιο μεγάλο βήμα. Μιχάλη, κοίταξε. Σώπισλες στις ομάδες εκείνο που έχει αξία είναι ο επόμενος αγώνας. Για τον Άρη, ο μεγάλος αγώνας ήταν ο σημερινός. Από τη στιγμή που κατάφερε να βάλει τους τρεις βαθμούς στο δισάκι του, είναι λογικό να κοιτάει τον επόμενο. Βεβαίως έχει αξία και η συνέχεια. Όταν διεκδικείς έναν στόχο και δεν είσαι αδιάφορος, δηλαδή βολοδέρνεις κάπου στα μέσα του βαθμολογικού πίνακα έχοντας εξασφαλίσει τον στόχο της παραμονής και μην έχοντας υψηλότερο στόχο, αυτό δεν αφορά τον Άρη, οποιαδήποτε άλλη ομάδα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, λογικό είναι να διαφορεί. Όποια ομάδα έχει στόχο, είτε κυνηγάει να πάρει το πρωτάθλημα, είτε κυνηγάει μια θέση στην Ευρώπη, επιβάλλεται να έχει συνέχεια στο παιχνίδι της, να έχει συνέχεια καλή απόδοση και στον επόμενο αγώνα. Και επειδή ο Σάββας Παντελίδης είναι καμένος από αυτά που είδε με τον Άρη τις προηγούμενες αγωνιστικές, γι' αυτό βάζει πλέον τον επόμενο στόχο και το θεωρεί σημαντικό, και αυτός ο στόχος είναι μία νίκη, αν μπορεί ο Άρης να φτάσει και σε μία εμφατική νίκη κόντρα στα Γιάννενα, που δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος μέσα στο κλάν της Βικελίδης, σαφώς θα αρχίσουν να γίνονται καλύτερα τα πράγματα για την επόμενη μέρα. Τι κρατάμε από το σημερινό παιχνίδι? Κρατάμε καταρχάς την ισορροπία και τη σιγουριά που απέπνεε ο Άρης κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών. Έδειχνε μια ομάδα που δύσκολα θα δεχτεί γκολ και από τη στιγμή που σκόραρε ότι δύσκολα θα χάσει αυτό το παιχνίδι. Κρατάμε την εμφάνιση των νεοαποκτηθέντων. Είναι αυτοί οι οποίοι έφεραν την ισορροπία, γιατί γέμισαν κάποιες θέσεις με παίκτες οι οποίοι παίζουν σε αυτές τις θέσεις. Παίρνουν νομίζω θετικό βαθμό στην πρώτη τους παρουσία και ο Ρούς και ο Κόρχουρ στη φυσική του θέση και ο Λάρσον. Πιστεύω ότι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να δώσουν αγωνιστικά συν στην ομάδα του Άρη. Το βασικότερο, ναι, η συμμετοχή του Διαμαντόπουλου. Έτρεξε πολύ, όσες φορές πήρε την μπάλα προσπάθησε να τελειώσει τη φάση, αλλά κυρίως αποσχολούσε αντιπάλους. Θεωρώ κυριότερο απ' όλα την εμφάνιση του Γκαρσία. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε μια αφύπνιση του Γκαρσία, αν οφείλεται η σημερινή του απόδοση στο γεγονός ότι είχε πλέον ισορροπία η ομάδα, χρειάζεται να κάνει συγκεκριμένα πράγματα και αυτά που ξέρει να τα κάνει καλά και τα κάνει στις 4-5 πρώτες αγωνιστικές. Όλα αυτά λοιπόν δικαιολογημένα δίνουν στον Άρη αισιοδοξία για την επόμενη μέρα. Δικαιολογημένα ο Άρης πλέον μπορεί να αισθάνεται περισσότερο αισιόδοξος ότι θα είναι μία από τις ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για την Ευρώπη, αρκεί βεβαίως να καταφέρει να έχει την ανάλογη συνέχεια. Αυτό είναι το κομβικό για τον Άρη, γιατί
Έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και κυρίως καμία ομάδα δεν θα του χαριστεί, όπως καμία ομάδα δεν θα χαριστεί σε κανέναν αντιπαλό της, γιατί έχουμε τις ομάδες με μικρές βαθμολογικές διαφορές που διεκδικούν θέση για την έξοδο στην Ευρώπη και έχουμε τις ομάδες οι οποίες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να παραμείνουν στην κατηγορία. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και πολλά περισσότερα και αύριο στην Metrospor, η οποία θα περιλαμβάνει όλο το ρεπορτάζ. Εσείς μένετε συντονισμένοι Μετρόπολη 95 και 5. Πάμε στον Γιώργο Στράτζαλη, ο οποίος βρίσκεται στα πηγάδια, να δούμε αν τον έχουμε. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, Μιχάλη, και πάλι. Ο κύριος... θα ακούσουμε τον κύριο Ράστα. Ναι, ακούστηκα. Όχι, όχι, έχουμε βγει στα αποδυτήρια. Ωραία. Βγει στα αποδυτήρια. Ωραία. Πάμε να κάνουμε μια σύνοψη. Ναι. Ακούσαμε τον Σάββα Παντελίδη. Νομίζω προσέγγισε όπως έπρεπε το, την τοποθέτησή του για το παιχνίδι και για τη συνέχεια κατά κύριο λόγο. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως μαζί. Αυτό άφησε στην ουσία να εννοηθεί και ο προπονητής του Άρη ότι για να έχει αξία αυτή η νίκη θα πρέπει να έχει συνέχεια φυσικά. Και το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παζιάν είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά δεν περίμενα ότι θα αναφερθεί εκτενέστερα στα όσα προηγήθηκαν τις τελευταίες ώρες πριν από το σημερινό παιχνίδι και αφορούσαν τον ίδιο, γιατί του έγιναν σχετικές ερωτήσεις. Ακούσατε, είπε χαρακτηριστικά ότι εγώ δεν άκουσα τίποτα σε ό,τι αφορά τον ίδιο. Πάντως έμεινε ικανοποιημένος γενικότερα από την εικόνα, από την προσπάθεια και φυσικά από την νίκη, ανακουφισμένος και σίγουρα πιο ήρεμος. Φάνηκε και ο ίδιος στην δική τοποθέτηση, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Περιμένουμε τώρα κάποιον ποδοσφαιριστή για να πληρώσουμε και το τρίτο ημίχρονο. Πες μου λίγο, Γιώργο, στο κομμάτι των μεταγραφών θεωρείς ότι κάτι προκύπτει? Βέβαια, πέραν του ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ο Άρης βγαίνει από αυτή τη διαδικασία των κακών αποτελεσμάτων με μια νίκη και με μια μεστή εμφάνιση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή ότι δεν κερδίζει από καραμπόλα της καραμπόλας. Αλλά είναι επίσης ουσιώδες να δούμε κατά πόσο στο κομμάτι της ενίσχυσης προέκυψε κάτι νεότερο. Κάτι νεότερο αυτή την ώρα που μιλάμε, όχι. Νωρίτερα πριν από το παιχνίδι είχα δώσει την πληροφορία που υπάρχει για τον Γιάννη Φετρατζίδη. Σωστά. Ναι, ότι ο ποδοσφαιριστής έχει ενημερωθεί από τον Ολυμπιακό ότι δεν υπολογίζεται και να ψάξει να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Είχε μια συνομιλία ο Θόδωρος Καρυπίδης με την πλευρά του ποδοσφαιριστή αλλά και με τον... και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και με την πλευρά του ενημερώθηκε, τους ενημέρωσε για το ενδιαφέρον του Άρη να τον αποκτήσει. Βέβαια ο ίδιος ζήτησε, καλύτερα να πω, μια διορία προκειμένου να ψάξει εάν βρει κάτι καλό στο εξωτερικό, γιατί εκεί είναι προτεραιότητα του Γιάννη Φετρατζίδη, το εξωτερικό. Ιδάλλως αν δεν βρεθεί κάτι που να του ταιριάζει, που να το θεωρεί, να το βλέπει ως προοπτική για να συνεχίσει την καριέρα του, τότε δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξει μέσα στις επόμενες ώρες και ο ποδοσφαιριστής να αντιθεί στα κυτρινό-μαύρα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Αν γίνει, θα είναι αυτή η προσθήκη, γιατί δεν θα γίνει κάποια άλλη. Επίσης, ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι η εξής, ότι στάθηκε και στην περίπτωση του Ματέο, ότι γύρισε ο Ματέο, το είπε χαρακτηριστικά και ο ίδιος ο Παντελίδης. Ναι, γύρισε. Ναι. Δηλαδή... αυτό που είδαμε όλοι. Αυτό που είδαμε όλοι και αυτό το οποίο σημειώσαμε και είναι από τα κέρδη της σημερινής νίκης του Άρη, ένα από τα πολλά κέρδη που έχει ο Άρης από τη σημερινή νίκη του στην Ξάνθη, πέρα από το βαθμολογικό φυσικά. Είναι και ο Ματέο Γκαρσία, το γεγονός ότι ο 22χρονος ποδοσφαιριστής γύρισε. Περιμέναμε εδώ και καιρό να δούμε τον Ματέο Γκαρσία, αυτό τον ποδοσφαιριστή τον οποίο ξεχώρισε όλη η Ελλάδα νομίζω στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, για την ποιότητά του, για την τεχνική που διαθέτει, για το γεγονός ότι στην ουσία κουβαλούσε τον Άρη επιθετικά στις πλάτες του, κάτι το οποίο είχαμε ξεχάσει πως είναι στα τελευταία παιχνίδια. Και όμως στην κρίσιμη στιγμή, τη στιγμή που χρειάστηκε, νομίζω ότι ο Ματέο Γκαρσία έδωσε τη δική του απάντηση, πραγματοποιώντας μια όντως πάρα πολύ καλή εμφάνιση σήμερα εδώ στα πηγάδια. Όπως επίσης την απάντησή του έδωσε και ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος. Ναι, ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στο βασικό σχήμα με την φανέλα του Άρη στην Super League. Ένας επιθετικός, μπορεί να μην τροφοδοτήθηκε ιδιαίτερα από τους υπόλοιπους στην κορυφή της επίθεσης, αλλά νομίζω κέρδισε, έδωσε και κέρδισε πάρα πολλές μάχες στο σημερινό παιχνίδι ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος, και επίσης είναι ένα από τα κέρδη του Άρη και το ανέφερε αυτό και ο προπονητής, εξίσου σημαντικό. Γενικότερα νομίζω ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές σήμερα έδωσαν το κάτι παραπάνω, αυτό το οποίο κάτι παραπάνω δεν είχαμε δει να δίνουν στα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι.
Βέβαια, αυτό είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Και ναι, πρώτον, αγωνίστηκαν στις θέσεις τους όλοι, αν όχι περισσότεροι. Όλοι, αυτό που είπαμε, ναι, στη διάρκεια της μετάδοσης. Ότι μετά από πάρα πολύ καιρό, άρεσε παρουσίασε μια αριθμολογική εντεκάδα με καθαρό επιθετικό, με καθαρό χαφ, με καθαρό κεντρικό αμυντικό. Ναι, και ο Ρόζ. Είπε ο Σάββας Παντελίδης σε μια κατακλείδη του λόγου ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι του Άρη φέτος. Θεωρεί, αν δεν μπερδεύεται και ο ίδιος. Νομίζω ότι δεν απέχει πολύ την πραγματικότητα. Ναι, από τη στιγμή που βρίσκεται αυτό στον πάγκο, λογικά. Ναι. Τα προηγούμενα. Ναι, ίσως είναι και από τα καλύτερα, με εξαίρεση εκείνο το πολύ πιεστικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ναι, αν εξαίρεση είναι το καλύτερο μετά παιχνίδι του Άρη. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό και πολύ σημαντικό. Αυτό που λέμε όλοι, πρέπει να έχει και συνέχεια. Θα μου πεις, προέχει ηρεμία και η ψυχολογία που δίνει αυτή η νίκη. Βέβαια, πάρα πολύ. Και ύστερα η συνέχεια. Φάνηκε... Γιατί άμα δεν ερχόταν, δεν θα είχε ούτε ηρεμία, ούτε ψυχολογία. Φάνηκε και το ξέσπασμα. Τα δυνατά στοιχεία, έτσι. Φάνηκε το ξέσπασμα μετά με τον κόσμο, τα πήγαν οι ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Αυτό... Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές με ζεστάνονται. Επίσης... Λοιπόν, πάμε να... Πάμε να ακούσουμε ήρθε κάποιος... Όχι, δεν έχουμε τελικά. Δεν θα γίνει κάποια τοποθέτηση. Κάτι ακόμα, όχι, δεν έχουμε ακόμα κάποια τοποθέτηση. Ωραία. Οπότε, αν είναι, θα έχουμε νεότερη επικοινωνία. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο, Το μοναδικό που είπε και ο ίδιος είναι ότι ο Γιουνές δεν είναι έτοιμος, ο Βέλεθ δύσκολα να μπορέσει. Για τον Τόνσο θα δούμε γιατί επιβαρύνθηκε πολύ. Άρα μιλάμε για τρεις δεδομένες απουσίες σε κάθε ναι, Κυριακή. Και ο Λάσο να δούμε αν μπορεί, αν και δεν νομίζω, δεν ήταν τόσο σημαντικό το πρόβλημα. Απλά ο ίδιος είπε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, διότι κάποιο κάπως βαριά τα πόδια. Ωραία, ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ Γιώργο. Αν έχουμε κάτι νεότερο επικοινωνούμε και πάλι. Ωραία, λοιπόν προχωράμε. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Μάνο Χατζάκη από την αίθουσα σύνταξης της εφημερίδας Μέτροσπορ να μας δώσει και αυτός τη δική του οπτική για την σημερινή νίκη των Κιτρινόμαυρων. Κοιτώντας τώρα πλέον τη βαθμολογία, ολοκληρώνοντας την 15η αγωνιστική, Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης 1-0, Λαμία Απόλλωνος Σμύρνης 2-1, ΑΕΚ Λαβαδιακός 1-0, ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα 2-1, Πανετολικός Παναθηναϊκός 0-1, Ολυμπιακός ΑΕΛ 4-0, Όφη Ατρόμητος 1-1, Ξάνθη Άρης 0-1. Θα ρίξουν μια ματιά λοιπόν και στη βαθμολογία με τους κιτρινόμαυρους να έχουν ανέβει στην έκτη θέση. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην πρώτη με 50 βαθμούς, δεύτερος Ολυμπιακός με 42, τρίτη ΑΕΚ με 36, ακολουθεί ο Ατρόμητος με 30, ο Παναθηναϊκός στην πέμπτη θέση με 27, ο Άρης στην έκτη θέση με 26 βαθμούς, έβδομη Ξάνθη με 24, όγδος ο Πανετολικός με 23, ένατος ο Πανιώνιος με 22, η Λαμία δέκατη με 20 βαθμούς όσους έχει και η ΑΕΛ, ενώ η Τρίπολη στη 12η θέση με 18 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΣ στη 13η θέση με 17 βαθμούς, ο Όφη στη 14η με 16, Λεβαδιακός με 12 βαθμούς, οι τρεις από το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στον Άρη και στην τελευταία θέση ο Απόλλωνας Σμύρνης με 6 βαθμούς στον πάτο της βαθμολογίας. Ο Μάνος Χατζάκης θα έρθει στο στούντιο εντός ολίγου και θα μας μεταφέρει και αυτό στη δική του οπτική γωνία για τη σημερινή αναμέτρηση. Ο Βασίλης Μάστρος πρωτύτερα στάθηκε στο κομμάτι του ορθολογισμού με τον οποίο παρουσιάστηκαν οι κιτρινόμαυροι, κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Οι παίκτες επιτέλους αγωνίστηκαν στη θέση τους και αυτό είναι που μέτρησε. Όπως επίσης σχολιάσαμε με τον Γιώργο Στράτζαλ και για την περίπτωση του Ματέο Γκαρσία, ο οποίος σε εισαγωγικά δείχνει να αναστήθηκε. Μανώλη, εσύ πώς διεκρινθείς, τι διεκρινθείς μάλλον από τη σημερινή αναμέτρηση? Ηρεμία κέρδισε ο Άρης Μιχάλη και φυσικά πλησίασε στον αντικειμενικό του στόχο, ο οποίος είχε ξεχαστεί για κάποιες αγωνιστικές με όλα αυτά που έχουν συμβεί κατά καιρούς το τελευταίο διάστημα για την ακρίβεια στην ομάδα. Ένα βαθμό από την πέμπτη θέση το κρατάνε παίκτες, προπονητής, οι πάντες, διότι ήταν ο αντικειμενικός σκοπός απέναντι σε μια ομάδα η οποία έδειχνε σε καλύτερο momentum σε σχέση με τον Άρη. Φυσικά και αυτό που προανέφερες με τον Ματέο Γκαρσία, δεν ξέρω αν αναστήθηκε, ίσως είναι υπερβολικό, ναι. Αλλά ας περιμένουμε καλύτερα, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ματέο, αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον, είναι ότι έχει στηρίγματα. Σήμερα έχει τον Λάρσον, όσο άντεξε και όσο είχε δυνάμεις. Και δεκάρτον την κοινή και επιτέλους έπαιξε με φόρο. Και όταν έρθει και καταλάβουμε σε ποια κατάσταση είναι και ο Τόνσο για να αγωνιστεί, φαντάζομαι ότι θα απελευθερωθεί ακόμα περισσότερο. Σωστό. Γιατί επί Παντελίδη δεν ήταν ο ελεύθερος Ματέο που ήταν επί Ερέρα. Αυτό ισχύει. Πολύ σωστή προσέγγιση. Και αυτό μπορεί σταδιακά, δηλαδή να μην λέμε ότι ο παίκτης ήταν σε κακές μέρες. Και... Ήταν, εντάξει, δεν ήταν ο γνωστός Ματέο, αλλά έχει το δικαίωμα.